σας λοιπόν, φίλες και φίλοι του Hair Dressing News. Γεια σας. Είμαστε εδώ με ποιον? Με τον Ιβάν Κάτερ. Γεια σου Ιβάν μου. Γεια. Πώς είμαστε? Καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα... Είδες, κάνω εγώ την ερώτηση, να σου κάνω εγώ την ερώτηση. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Νομίζω ότι αυτό που μας παρουσίασε σήμερα εδώ ήταν το απόλυτο. Σε έχω παρακολουθήσει σε τόσες παρουσιάσεις. Το σημερινό σου ήταν όλα τα λεφτά, πραγματικά. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, ακόμα, επειδή μόλις κατέβηκα πριν λίγο, οπότε δεν το έχω επεξεργαστεί ακόμα, αλλά πραγματικά ίσως να ήταν και φορά που το ευχαριστήθηκα περισσότερο από ποτέ. Και μάλλον βγήκε αυτό, δες. Είσαι ένας άνθρωπος που πάνω στο stage βγάζεις μια απίστευτη ενέργεια. Την ηρεμία που πρέπει του δασκάλου, θα πρέπει να πει αυτά τα πράγματα που πρέπει να πει. Από την άλλη όμως συνεπέρνεις από κάτω το κοινό. Μένος ποιο είναι το δικό σου μυστικό. Δικό μου. Να σου πω κάτι, προσπαθώ να... Να συμπεριφέρουμε όπως αισθάνομαι. Δηλαδή, όσες φορές, αν μου πεις ότι ξέρεις κάτι, τα βήματα είναι αυτά, 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 εκεί θα τα κάνω θάλασσα. Οπότε, πραγματικά, αν μπορώ να πω ότι μυστικό, είναι ότι πραγματικά λειτουργώ όπως αισθάνομαι. Οπότε, ξέρεις, το τι αισθάνομαι είναι το τι νιώθω μέσα μου, αλλά και το τι συμβαίνει στον κόσμο. Δηλαδή, στον κόσμο που είναι από κάτω. Οπότε, νιώθω σαν να είμαστε μια παρέα, καταλαβαίνεις. Και... Είχες πολύ ωραία ενέργεια από τον κόσμο σήμερα, πραγματικά πάρα πολύ ωραία ενέργεια και να σου πω την αλήθεια μου, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ όσο το παρακολουθούσα, γιατί έδειξες ωραίες τεχνικές, απίστευτες τεχνικές, με το μοναδικό τρόπο που έχεις, όλοι το παραδεχόμαστε αν μόνο. Ο κόσμος όμως είχε από κάτω μια απίστευτη συμμετοχή και να πω την αλήθεια μου, μπορείς ορισμένες στιγμές, έβλεπα και κόσμο ο οποίος ήταν εκεί και σημειώσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό σε ένα τέτοιο event, σε ένα τόσο μεγάλο stage, να βλέπεις και ανθρώπους να βγάζουν το κινητό τους και να καταγράφουν αυτά τα πράγματα τα οποία έχεις ενδείξει. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ, ξέρεις, γιατί βλέπω μέχρι κάποιο σημείο, δεν βλέπω ακριβώς, αλλά αυτό όταν βλέπω δηλαδή ανθρώπους που σε μια τέτοια σκηνή και τα λοιπά βγάζουν και σημειώνουν, πάει να πει ότι όντως παίρνουν πληροφορίες. Και ξέρεις τι γίνεται με τον Στέφανο, είχαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση όταν ήρθε η πρώτη ιδέα και μου λέει κάνε show, εντάξει, όλοι κάνουν, μου λέει σεμινάριο μαζί σου, μπορείς να τους δείξεις όλα αυτά τα πράγματα σε σεμινάριο. Και λέω, ξέρεις κάτι, ναι, γουστάρω τρελά να κάνουμε ένα τέτοιο είδους show, γιατί είναι κομμάτι δικό μου, είναι της αισθητικής μου, οι μουσικές μου, όλα. Αλλά δεν μπορώ να παρουσιαστώ κάπου και να μην κάνω εκπαίδευση. Οπότε μου λέει, μα σε αυτή τη σκηνή θα κάνετε, λέω, εγώ θα το κάνω. Και είπα πραγματικά με αυτό το πείσμα ότι αυτή τη σκηνή θα την κάνω σχολείο. Για όση ώρα χρειάζεται. Χωρίς να κουράσω, αλλά να είναι επικοδομητική. Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης για όλο αυτό το θέμα το οποίο μας παρουσίασε σήμερα εδώ? Κοίταξε, πάντα είναι και αυτό που είπα on stage, δηλαδή όταν είναι να παρουσιαστώ κάπου θέλω να υπάρχει λόγος. Δηλαδή δεν θέλω να παρουσιάζομαι απλά για να συμμετέχω. Θέλω να συμμετέχω ενεργά. Οπότε για το δικό μου τρόπο και ο τρόπο που λειτουργώ και σκέφτομαι είναι ότι πρέπει να εμπνευστώ από κάτι. Έτσι, οπότε κάποια πράγματα επειδή ακολουθώ και μάλλον εκπροσωπώ ένα συγκεκριμένο είδος, έτσι, πέρα από το εκπαιδευτικό που είναι μεγάλη βεντάλια, δουλεύω πάνω στα classic και στο old school. Είναι μια απόφαση ζωής για μένα, γιατί είναι πολύ δικό μου. Αλλά ήθελα να βρω έναν τρόπο να επικοινωνήσω αυτό που μου αρέσει, αλλά μέσα από μια καινούργια πηγή. Δηλαδή να μην δείξω πάλι και να μιλήσω, ξέρω εγώ, για rock and roll εποχή, για Elvis Presley και όλα αυτά, γιατί τα έχουν ακούσει από μένα και άλλες φορές. Οπότε έψαξα να βρω μέσα σε αυτή την κουλτούρα που αλλού μπορώ να ταξιδέψω τον κόσμο. Αλλά πρέπει πρώτα εγώ να ταξιδέψω σε αυτό. Οπότε ταξίδεψα, έψαξα πράγματα που ήδη ήξερα και μπήκα πιο βαθιά για να μπω πιο πολύ μέσα σε αυτή την ψυχολογία και αισθητική. Και να μπορώ αυτό να το αποτυπώσω σε μοντέλα. Οπότε πραγματικά αυτά τα παιδιά, άμα τα δεις πριν και μετά,
ήταν συγκλονιστική η αλλαγή που τους έκανα. Δηλαδή ήταν από τις καλύτερες αλλαγές που έχω κάνει ποτέ. Τους έκανα characters. Δεν ήταν απλά το κούρεμα ή το μουσικό. Ήταν characters. Για μένα αυτό είναι barbering για μένα. Ναι, ναι. Και συνεργασία παράλληλα και με τον Στέφανο τον Πολύζο. Εντάξει, ο Στέφανος είναι ένας άνθρωπος που όλοι τον ξέρουν, όλοι τον αγαπούν, όλοι ξέρουν ότι λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Για μένα είναι μεγάλη τροφή αυτό. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να μπει σε μια φάση που να σου μιλάει για το δικό σου αντικείμενο, έτσι, και να πεις ότι πρέπει να αμυνθείς, ας πούμε, ότι όχι, εγώ ξέρω καλύτερα. Όμως δεν λειτουργώ εγώ έτσι και με τον Στέφανο παίρνω πολλές πληροφορίες από κάθε μας συνάντηση. Θα γελάσουμε, θα πούμε τα διάφορα, αλλά βγαίνει ένα νόημα στο τέλος που είναι σημαντικό. Και με έχει επηρεάσει αρκετές φορές κουβέντες, λέξεις, αναμνήσεις που έχουμε αναφέρει κτλ. Αυτή τη φορά το πήρα και του λέω: ξέρεις κάτι, θα το κάνουμε μαζί. Αυτές είναι οι επιρροές μου. Πες μου τι μπορείς να κάνεις πάνω σε αυτό. Και βγήκε όλο αυτό. Πολλές φορές πήγαμε, ξέρεις, δηλαδή εγώ ήθελα κάποια πράγματα, εκείνος πήγε να φύγει από άλλη οδό και τα λοιπά, αλλά μετά ξέρεις, τα βάζαμε κάτω με τις αντιρρήσεις μας και αυτά και βγήκε. Και στο τέλος νομίζω ότι βγήκαμε και δύο πολύ ευχαριστημένοι από αυτό. Γιάννη μου, θέλω να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το οικογενειακό μου, Ιβάν. Είναι το οικογενειακό μου. Ναι, συγγνώμη. Από συνήθεια. Λοιπόν. Ιβάν μου, λοιπόν, θέλω να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή τη σημαντική εμπειρία που μας προσέφερε σήμερα. Ήσουν πραγματικά συγκλονιστικός. Ειλικρινά, όλοι έπρεπε να είστε σήμερα εδώ για να δείτε αυτό το event. Δύο τελευταία λόγια και να ξέρεις ότι είσαι πάντοτε ευπρόσδεκτος στο Hairdressy News, όποια στιγμή θελήσεις να παρουσιάσεις και στον κόσμο του Hairdressy News και να μας δώσεις λίγο από τη δική σου έμπνευση. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές και τα λοιπά. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία δομημένο και σέβεται και τους τεχνίτες, τους καλλιτέχνες, τους επαγγελματίες, αλλά με ένα πολύ ειλικρινή τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα θα είναι μεγάλη μου χαρά. Έτσι, το ξέρεις αυτό. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιβάν Κάτερ. Ο Ιβάν Κάτερ που σήμερα πραγματικά ξεσήκωσε όλο το κοινό σε αυτή την παρουσίαση που έκανε εδώ, σε αυτό το σεμινάριο που έκανε εδώ, στο Hair Fest. Κλείνει σήμερα κάπου εδώ η σημερινή βραδιά. Σας μεταφέραμε εικόνα, σας μεταφέραμε πληροφορίες από όλες τις ομάδες που δουλέψανε. Είναι πραγματικά τιμή μου να κάθομαι και να συζητώ με όλους αυτούς τους υπέροχους συναδέλφους που βρίσκονται πάνω σε αυτό το stage. Και θα έχουμε να παρουσιάσουμε και άλλα και αύριο και μεθαύριο. Μέχρι λοιπόν την αυριανή, τα φιλιά μου σε όλους και θα τα ξαναπούμε πάλι πολύ πολύ σύντομα. Γεια χαρά σε όλους!